Ναι. Το κάνετε σαν ερώτηση. Όχι, να, αυτό προσπαθούμε να αυτό το προσπαθούμε αναλύσουμε να, γενικότερα να το για να καταλάβουν και ο κόσμος γενικότερα το σκεπτικό μας γιατί βάλαμε αυτό το θέμα στη σημερινή εκπομπή. Ναι, 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 ναι. Και γενικότερα τι προσπαθούμε έτσι να αναλύσουμε μέσα από τη σημερινή ζωντανή εκπομπή. Μάλιστα. Θέλετε, ναι, είχατε σταματήσει να μας πείτε. Ναι, στη συνέχεια μας. Ωραία, για πείτε μας. Λοιπόν, ο Θεός δίνει εξουσία στους ανθρώπους τους δικούς του. Γιατί εννοώ ανθρώπους δικούς του. Όχι τους αναμάρτητους, γιατί δεν υπάρχουν αναμάρτητοι. Όχι τους Άγιους. Αλλά ακόμα και τους αγωνιζόμενους χριστιανούς. Τους πιστεύοντας αυτόν. Διότι δεν θα καταξιωθούμε εμείς, αυτοί το είδος οι χριστιανοί που είμαστε, εγώ τουλάχιστον, από τις πράξεις μου ή από τις σκέψεις μου ή από οτιδήποτε ή από αυτά, παρά μόνο από τη μετάνοια και από την πίστη, αν έχουμε λίγη πίστη στο Χριστό. Από εκεί θα σωθούμε. Και από το αν παρακαλέσουμε το έλεος του Θεού να μας λυπηθεί. Διότι δεν έχουμε τίποτα να επιδείξουμε στο Θεό άξιο σωτηρίας. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι να έχουμε ένα φρόνημα έτσι ταπεινό, το τελωνικό φρόνημα, και όχι να είμαστε ότι εμείς θα σωθούμε και οι άλλοι θα χαθούν κλπ. Διότι αυτό είναι, ξέρετε, αυτό είναι καταστροφή για το πνεύμα, για τον άνθρωπο. Ποτέ το Άγιο Πνεύμα δεν δίνει περήφανη στάση απέναντι στο Θεό, ότι εμείς είμαστε κάτι. Εμείς δεν είμαστε τίποτα και ο Θεός ό,τι θέλει. Πάντως όμως λέει ο Θεός μας δίνει μια εξουσία να κάνουμε τη δύναμη του Σατανά και τις μηχανές του. Δηλαδή ο Σατανάς είναι ένας μηχανικός τώρα με λίγα λόγια. Ο οποίος σκέφτεται τι παγίδες θα κάνει. Αυτές είναι οι μηχανές. Ο Μέγας Αντώνιος είδε τις παγίδες του Σατανά απλωμένες σε έναν κάμπο, σε μια κοιλάδα. Τώρα τι είδε βέβαια, ενοράματι ο άνθρωπος. Και είπε: Ω Θεέ μου, λέει, ποιος θα σωθεί. Με τόσες παγίδες που κάνει ο πονηρός, ας πούμε. Και άκουσε μια φωνή από τον ουρανό που λέει: Η ταπεινοφροσύνη, Αντώνιε. Η ταπεινοφροσύνη. Δηλαδή ο ταπεινός άνθρωπος, εκείνος ο οποίος ακολουθεί ταπεινά τις εντολές του Θεού. Και δεν υπεραίρεται, δεν νομίζω ότι πριν είναι. Πριν προχωρήσετε, ας ακούσουμε τη τηλεφωνία, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ πολύ, θα ήθελα μία ερώτηση. Υπάρχει και το καλό και το κακό πνεύμα. Ωραία. Ναι. Σημειώστε το, γιατί έχουμε ένα τηλέφωνο και να απαντήσουμε. Σημειώστε το, κ. Τζαγλή. Θέλετε κάτι άλλο? Όχι, όχι, μόνο αυτή την ερώτηση. Παρακολουθήστε την εκπομπή και θα απαντήσουμε αυτή αμέσως. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και ευχαριστούμε που μας πήρατε τηλέφωνο. Ευχαριστώ. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Ναι, ναι, βεβαίως, σας ακούμε. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση μέσα από το Ευαγγέλιο. Ξέρουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι ο Χριστός ήρθε να σώσει τον άνθρωπο και να συγχωρέσει τις αμαρτίες του. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Λέει όμως σε κάποιο σημείο το Ευαγγέλιο, δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός λέει πως όλες οι αμαρτίες συγχωρούνται εκτός από το αν βλασφημίσει κάποιος το πνεύμα το Άγιο. Ναι, ναι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όχι, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Θα σας πω ότι είναι το πνεύμα το Άγιο. Η βλασφημία του πνεύμα το Άγιο. Και εκεί που στενοχωρούμε και μπερδεύουμε περισσότερο είναι ότι στον κόσμο που ζούμε, ιδιαίτερα σήμερα. Εγώ δεν βλέπω πουθενά να μην προσβάλλεται και να μην ιδρύεται το πνεύμα το Άγιο. Έχετε δίκιο. Πώς θα σωθούμε τότε? Ναι. Να απαντήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ. Να είστε καλά και θα σας απαντήσουμε. Παρακολουθήστε μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας απαντήσουμε. Θα σας απαντήσουμε αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Θα πούμε και για το καλό και το κακό πνεύμα. Αλλά να πούμε αυτό, είναι λίγο δύσκολο να το κατανοήσουμε. Αλλά θα προσπαθήσουμε να το σκιαγραφίσουμε. Λοιπόν, μίλησε ο Χριστός για την προσβολή του Πνεύματος του Αγίου όταν έκανε θαύματα και οι Φαρισαίοι του έλεγαν ότι εσύ με το δύναμη του Σατανά έκανε αυτά τα θαύματα. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν την αγαθή προαίρεση του Χριστού, το μεγαλείο, το θεανθρωπικό μεγαλείο του Χριστού και τα απέδιδαν όλα στο σατανικό πνεύμα. Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να ξεχωρίσει τόσο πολύ το καλό από το κακό, αυτός ο άνθρωπος είναι τελείως έξω από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Διότι το Άγιο Πνεύμα σου δίνει να καταλάβεις ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός άνθρωπος. Δεν είναι δυνατόν να βλέπεις το καλό και να το λες κακό, έτσι. Να βλέπεις τη μέρα και να τη λες νύχτα. Ναι, σωστά. Άρα λοιπόν δεν θα συγχωρεθεί εκείνος ο οποίος δεν θα μετανοήσει ουσιαστικά και δεν θα αποδεχτεί το Χριστό σαν Θεό. Αυτή είναι η βλασφημία κατά του Άγιο Πνεύματος. Ο αμετανόητος άνθρωπος είναι σαν να βλαστημάει, ο άθεος είναι σαν να βλαστημάει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι ο βλάσιμος του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό λέει: Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει καλό πνεύμα, δεν υπάρχει τίποτα. Τα μηδενίζει όλα. Έτσι. Αυτό είναι βλασφήμια κατά του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή η απιστία είναι. Όλες οι άλλες αμαρτίες συγχωρούνται. Το να σκοτώσεις ακόμα άνθρωπο συγχωρείται. Που σοκάρει τόσο πολύ μερικούς. Μα να σκοτώσεις άνθρωπο και να συγχωρεθείς. Ο ληστής λοιπόν πώς συγχωρέθηκε? Είναι ακραίο το παράδειγμα. Δεν πρέπει κανείς να σκοτώσει άνθρωπο. Αλλά και εάν μετανοήσει, λέει ο Θεός τον συγχωρεί. Ο Παύλος ήταν κυνηγός χριστιανών.
ταλαιπώρησε τους χριστιανούς. Δεν ξέρουμε αν είχε σκοτώσει κιόλας. Πάντως ήταν, λέει, στο θάνατο του Αγίου Στεφάνου, του πρωτομάρτυρα Στεφάνου, λέει, ήταν παρόν εκεί και ευχαριστιότανε μάλιστα που λιθοβολούσαν τον Άγιο Στέφανο. Επομένως, δεν θα πρέπει να συγχωρεθεί σύμφωνα με μερικούς. Και όμως, όχι μόνο συγχωρέθηκε, αλλά έγινε ο ένας μετά τον ένα, όπως λένε μερικοί. Ο ένας μετά τον ένα, εγώ νομίζω ότι είναι ο Άγιος Ιωάννης. Μετά τον Χριστό έρχεται η Παναγία, βεβαίως, οπωσδήποτε η Παναγία. Αλλά από τους άνδρες έρχεται ο Άγιος Ιωάννης, νομίζω. Πριν προχωρήσει και δώσουμε και άλλη ερμηνεία στο ερώτημα, να ακούσουμε ένα τηλέφωνο. Ναι, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Που λέγατε για τους γέροντες. Ναι. Προηγουμένως θυμήθηκα τον πατήρ Ιάκωβο Τσαλίκη. Τον Όσιο Δαβίδ. Ναι. Τον πατέρα Ιάκωβο. Τον πατήρ Ιάκωβο, ναι. Ναι, ναι. Τον Όσιο Δαβίδ. Ναι. Τον Άγιο Νεκτάριο. Βεβαιότατα. Θυμήθηκα και ήθελα να πω ότι ο Θεός στέλνει. Λέω λόγια που έχω ακούσει μέσα στο περιβάλλον της Εκκλησίας. Ο Θεός στέλνει κάθε 100 χρόνια έναν Άγιο προς βοήθεια των ανθρώπων, ώστε να ενισχύει την πίστη των ανθρώπων και προς σωτηρία των ψυχών. Και εν ζωή που είναι και μετά θάνατον έχουν παρησία στο θρόνο του Θεού. Και στο Άγιον Όρος υπάρχουν άγνωστοι προς εμάς και τώρα Άγιοι Πατέρες που από τις προσευχές τους και την Αγία Ζωή τους ο Θεός αναβάλλει την τιμωρία του προς εμάς. Πολύ σωστά τα λέτε. Πολύ σωστά. Πολύ ωραία, ναι. Α, σας ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Όχι εγώ, ο Θεός. Και Άγιες Μητέρες υπάρχουν, αδερφές, οι οποίες κάνουν αποστολή. Οι γέροντες είναι οι σύγχρονοι μαθητές, πιστεύω, του Χριστού. Σας θα λέω έτσι απλά πως θα αισθάνομαι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ναι, έχουμε ένα τηλέφωνο, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, είναι πολύ ωραία. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αφού ο Χριστός είναι η αγάπη, γιατί κατηράστηκε φυσική? Γιατί κατηράστηκε, δεν σας άκουσα. Φυσική, φυσική. Α, φυσική. Ναι. Να σας απαντήσουμε, βεβαίως. Να κλείσω τη γραμμή. Ναι, όπως θέλετε. Ναι, παρακολουθήστε, εμείς θα δώσουμε απαντήσεις όλα τα ερωτήματα. Ναι. Ωραία. Εάν δεν έχουμε κάποιο άλλο τηλέφωνο, να προχωρήσουμε και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας. Φυσική. Φυσική είναι ένα συμβολικό, όπως το λέει και το Ευαγγέλιο, που αφορά στη συναγωγή των Ιουδαίων, η οποία δεν είχε καρπούς. Δεν είχε καρπούς. Και ένα δέντρο δεν έχει καρπούς. Ο δεντροκόμος, αυτός ο καλλιεργητής, ας πούμε, το παραφυλάει. Σου λέει: δεν έκανα αυτή τη χρονιά αυτό το δέντρο καρπούς. Δεν έκανε τη δεύτερη, δεν έκανε την τρίτη. Το βγάλουμε για να μην πιάνει τον τόπο να βάλουμε κάτι άλλο. Γιατί το δέντρο αυτό σκουλίκια σαν οι ρίζες του και δεν μπορεί να βγάλει. Επομένως, η σικιά ήταν συμβολικό αυτό που έκανε ο Χριστός και καταράστηκε τη σικιά, διότι ήταν καταραμένη η συναγωγή των Εβραίων, η οποία τον έστελνε στο θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν η σικιά είναι ο τύπος της εβραϊκής συναγωγής. Δεν είναι το ίδιο το δεντράκι, δηλαδή δεν έφταγε τίποτα το δεντράκι, αλλά την πλήρωσε για να δουν οι μαθητές ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται πια τους Εβραίους στη συναγωγή των Εβραίων. Έχουμε ένα τηλέφωνο. Ναι, σας ακούμε. Παρακαλώ. Γεια σας. Χαίρετε. Ζούμε στον έσχατο καιρό. Μάλιστα. Δεν είναι. Σωστά. Ναι. Περιμένουμε τον κύριο να έρθει να μας πάρει. Βεβαίως. Αυτή είναι η μέρα του Κυρίου που θα φύγουμε και μετά συμβαίνουν όλα καταστροφή στη γη. Ναι. Πολλοί φοβούνται να το πούνε αυτό το πράγμα, γιατί δεν ξέρω, είμαστε στην Ορθοδοξία και η Ορθοδοξία είναι το κέντρο της πίστης. Έτσι. Γιατί να μην λένε στον κόσμο ο Κύριος έρχεται? Βεβαίως και το λένε, το λένε. Αυτό δεν τα ακούω ποτέ. Α, βεβαίως. Καλά. Ωραία, να είστε καλά. Πλήσα, μιλήστε εσείς. Ναι, έχουμε κάποιο τηλέφωνο, θα σας απαντήσουμε, καταλάβουμε, γιατί πρέπει να γίνονται σύντομες εισηγήσεις για να μπουν όλοι οι φίλοι να επικοινωνήσουν μαζί μας. Ναι, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω. Ναι, βεβαίως, σας ακούμε. Γεια σας, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με αυτό που είπατε πριν με την Πυθία και τον Απόλλωνα. Ναι, μάλιστα. Θα ήθελα λίγο να το αναλύσετε, αν γίνεται. Ναι. Αν να το αναλύσουμε εμείς, για εσείς, θέλετε. Όχι, όχι, θέλω να. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά. Επειδή ο προηγούμενος κύριος που πήρε γενικά το θέμα είπε ότι μπορεί ενδεχομένως να ήταν δαίμονας ή λάθος κατάλαβα εγώ. Ναι. Υπάρχει αυτή η άποψη ότι πίσω από τα. Πίσω από τα λίθινα ή πέτρινα αγάλματα των ιδωλολατρών, των αρχαίων, δεν ήταν μόνο οι Έλληνες ιδωλολάτρες, όλοι οι λαοί ήταν σχεδόν, εκτός από τους Εβραίους οι οποίοι είχαν μια ανοίξη περί του πραγματικού Θεού και σκοτώνανε και τους προφήτες οι οποίοι τους τα λέγανε,
Οι περισσότεροι άλλοι ήταν, προσκυνάγαν τα είδωλα και στην Αίγυπτο προσκυνάγαν τα ζώα, τις γάτες, τους σκύλους, τις κουκουβάγες, βλέπουμε όλα αυτά, τους λύκους κλπ. Ο άνθρωπος είχε ξεπέσει δηλαδή σαν νοητική κατάσταση και προσκυνούσε τα είδωλα. Και λέγανε τότε οι αρχαίοι και οι πρώτοι χριστιανοί ότι μέσα στα είδωλα κρυβόντουσαν δαιμονικά πνεύματα τα οποία μιλάγανε και τους κοροϊδεύανε, δηλαδή τους λέγανε πράγματα. Αυτοί τα ακούγανε, τα πιστεύανε, διότι ξέρετε, ο δαίμονας μπορεί να, όπως μας είπε και η κυρία, ότι άκουσε μια φωνή με στο μυαλό της. Είναι εμπειρία πολλών ανθρώπων να ακούνε πραγματική φωνή. Να ακούνε πραγματική φωνή. Ο δαίμονας μπορεί να μιλήσει και στον άνθρωπο. Πρέπει να κάνουμε διάκριση και να καταλάβουμε αν αυτή η φωνή προέρχεται από τον Θεό ή από τον Σατανά. Αν προέρχεται από το καλό πνεύμα ή από το κακό, όπως με ρώτησε μια κυρία. Βεβαίως υπάρχει και καλό και κακό πνεύμα. Το καλό πνεύμα είναι του Θεού, το κακό είναι του Σατανά. Ναι. Ας ακούσουμε άλλο τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα. Ναι, σας ακούμε. Καλησπέρα κυρία Τζακλή. Καλησπέρα σα. Να είστε πάντα καλά. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Βλέποντας και την ειδικότητά σα του ιατρού, ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το θέμα που υπάρχει τον τελευταίο καιρό με το εμβόλιο της γρίπης και τα λοιπά, που λένε ότι μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και ότι μπορεί να είναι μια ενέργεια ανθρώπων με δαιμονικούς σκοπούς, δηλαδή φθοράς κατά του ανθρώπινου γένους. Σε συνάρτηση με την ιδιότητά σας και σαν γιατρού, αλλά και ταυτόχρονα μιλώντας και για σατανικές ενέργειες, αυτό πόσο ευσταθεί ή όχι, αν ναι ευσταθεί ή όχι. Θα σας απαντήσουμε τώρα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που είδατε τηλέφωνο. Να σας απαντήσουμε. Εγώ θα έλεγα, θέλετε να απαντήσετε. Όχι, πείτε για το εμβόλιο, επειδή δεν είναι σηκωτάς. Εντάξει, δεν είναι τίποτα.